Γεια σας παιδιά, αυτή την εβδομάδα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε το πρώτο ράντισμα στα ελαιόδεντρα για τον δάκο, για την καταπολέμηση του δάκου. Είναι η πρώτη χρονιά φέτος που θα δοκιμάσω κάτι καινούριο. Είναι ένα ορυκτό, λέγεται αταπουλγίτης και έχω προμηθευτεί την κατάλληλη ποσότητα για το βιτίο μας που είναι ένα κυβικό. Είναι ένα τσουβαλάκι 20 κιλά, σε μορφή πούδρας του αταπουλγίτη. Ο αταπουλγίτης, αυτό που θα βοηθήσει, είναι να δημιουργήσει ένα προστατευτικό φιλμ, ασπρίζει το φύλλωμα και τον καρπό της ελιάς και κάθεται πάνω αυτή η σκόνη, έτσι ώστε να είναι αποτρεπτικό για το δάκο, να πάει και να προσβάλλει τον καρπό. Είναι η πρώτη φορά που θα το δοκιμάσω, η πρώτη χρονιά, αλλά είμαι πεπισμένος, έχω δει πολύ καλά αποτελέσματα και σε γειτονικούς καλλιεργητές, αλλά και σε βιντεάκια στο YouTube. Έχω δει πολύ καλά αποτελέσματα, με έντονες διαφορές ανάμεσα σε λεώνες που έχουν ραντιστεί με αταπουλγίτη και σε διπλανούς λεώνες. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά και το ερέθισμα μου έδωσε ένας φίλος από το κανάλι. Στο περσινό μας βίντεο που φτιάχναμε τις παγίδες για το δάκο και μετά που κάναμε το δολωματικό ράντισμα, δολωματικό ψυχασμό για το δάκο, και θα ακολουθήσω τις συμβουλές του. Θα ραντίσουμε λοιπόν τώρα 20 Ιουλίου, αυτή την εβδομάδα, στα τέλη του Ιουλίου. Θα ραντίσουμε πάλι λίγο πριν τα μέσα του Αυγούστου. Και στις αρχές Σεπτεμβρίου θα κάνουμε 3 βασικά ραντίσματα και θα δούμε αν χρειαστεί και άλλο ένα. Ελπίζουμε να μην έχει βροχή έτσι ώστε να κρατήσει το υλικό επάνω στο φύλλωμα και στον καρπό όσο το δυνατόν περισσότερο. Εάν βρέξει θα είμαστε αναγκασμένοι να το επαναλάβουμε στο μεσοδιάστημα. Θα δούμε μαζί τα αποτελέσματα. Θα επαναλάβω ένα βίντεο με τα επόμενα ραντίσματα. Και θα δούμε και τα αποτελέσματα. Ίσως αφήσω κάποια δέντρα ράντιστα για να δούμε τη διαφορά. Αν και είμαι βέβαιος ότι μόνο καλό θα κάνει και μόνο προστασία θα προσφέρει με βάση αυτά που έχω δει. Επίσης, όταν ο αταπουλγίτης με την υγρασία ή με τη βροχή που σιγά σιγά θα χαθεί από το φύλλωμα και τον καρπό και θα πέσει στο έδαφος, θα εμπλουτίσει πολύ το έδαφος γύρω από το ρίζωμα της ελιάς, εκεί που αναπτύσσει δηλαδή το περιφερειακό ριζικό του σύστημα η ελιά, και θα κατακρατεί πλέον όλα αυτά τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους για να τροφοδοτεί το ριζικό σύστημα της ελιάς, τον καρπό και το φύλλωμα. Και έτσι θα έχουμε διπλό καλό. Από τη μία προστασία για το δάκο και από την άλλη θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά τη συγκράτηση του νερού γύρω από το ριζικό της ελιάς και καλύτερη απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών του εδάφους. Πάμε να ξεκινήσω να το ρίξω. Θα βάλω το μισό πρώτα, στο μισό βιτίο, και θα βάλω να δουλέψει η ανάδευση πολύ από τη μηχανή, καθώς είναι ένα υλικό το οποίο κάθεται κάτω, από ό,τι μου είπε ο γεωπόνος, και θα πρέπει να έχει συνεχώς ανάδευση. Αυτό που θα κάνω είναι πριν ξεκινήσω το ράντισμα, θα προσθέσω λίγο νερό στο βιτίο, έπειτα θα ρίξω την κατάλληλη ποσότητα του αταπουλγίτη και μετά θα συμπληρώσω μέχρι τα μισά, αλλά δουλεύοντας συνεχώς την ανάδευση από το μοτέρ, για να είναι εξ αρχής αραιωμένο και ανακατεμένο καλά, έτσι ώστε να μην έχουμε προβλήματα να κάθεται κάτω και να μπουκώνει η υποδοχή. Και αφού έριξα, παιδιά, περίπου το 1 τρίτο από το νερό που θα βάλω στο σύνολο, τώρα θα προσθέσω, αυτό είναι ο αταπουλγίτης σε μορφή πούδρας. Θα προσθέσω όλη την ποσότητα που χρειάζεται. Το μισό τσουβάλι δηλαδή.
και θα βάλω μπροστά την ανάδυση, το ανακάτεμα. Θα βάλουμε μέσα το σωλήνα που θα τραβάει και θα ανακατεύει το μείγμα. Βάλουμε σε ένα σταθερό σημείο να κάθεται και θα το βάλω να ξεκινήσει από τώρα, πριν ξεκινήσω να ραντίσω. Κοιτάξτε το μείγμα, πώς φαίνεται με την ανάδευση, ανακυκλώνεται συνεχώς μέσα. Πιστεύω δεν θα έχουμε πρόβλημα. Πάμε να το δούμε στην πράξη. Θα συνεχίσω και θα σας δείξω στο τέλος τα αποτελέσματα. Θα σας δείξω που τελείωσα. Θα κόψω ένα κλαράκι. Να δείτε πώς γίνεται το φύλωμα. Ακριβώς το ίδιο γίνεται και ο καρπός. Έχει σαν να είναι σκονισμένο. Και αυτό δημιουργεί, ας πούμε, ένα προστατευτικό φιλμ πάνω στον καρπό της ελιάς που αποτρέπει το δάκο να πλησιάσει. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, αφενός να μην έχουμε βροχή για τις επόμενες 20 μέρες, ελπίζουμε, για να μην αναγκαστούμε να το ξανακάνουμε πιο σύντομα. Τώρα το πρόγραμμά μου είναι πάλι στις 10 Αυγούστου και έπειτα στις 5 Σεπτεμβρίου. Θα ακολουθήσω πιστά τις εντολές που έχω από άλλους φίλους και του καναλιού και καλλιεργητών και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά με το δάκο φέτος και να μην έχουμε προβλήματα. Θα σας δείξω και τα αποτελέσματα στο τέλος της σεζόν μετά από τα ραντίσματα και θα δούμε σε σύγκριση με τα υπόλοιπα δέντρα που δεν έχουν ραντιστεί ποια είναι τα αποτελέσματα, έτσι ώστε να αποφασίσουμε και να το καθιερώσουμε το ράντισμα με τον αταπουλγίτη για το δάκο σε κάθε σεζόν για το δάκο της ελιάς και έτσι να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα με οικολογικό τρόπο, χωρίς φάρμακα και ντομοκτώνα και χωρίς να κάνουμε και ζημιά στις μέλισσες. Λοιπόν, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζουμε βίντεο. Να είστε καλά.